Κρίσιμες θεωρούνται από τους επιστήμονες οι δύο επόμενες εβδομάδες για τη μετάδοση του κορονοϊού, γι' αυτό και επιμένουν ο κόσμος να μένει όσο το δυνατόν περισσότερο στο σπίτι του. Ο καθηγητής πνευμονολογίας Παναγιώτης Μπεχράκης, μιλώντας στο ράδιο 984, εξήγησε για ποιο λόγο είναι επιτακτική η ανάγκη να περιορίσουμε τη διασπορά του COVID-19 μέσα στο προσεχές διάστημα. Ο καπνιστής, ενεργητικός ή παθητικός, έχει υψημένη πιθανότητα να νοσήσει από ιώσεις του αναπνευστικού συστήματος, και ο κορονοϊός είναι μια τέτοια ιώσεις, και έχει πολύ μεγαλύτερη πιθανότητα, εάν νοσήσει, να εμφανίσει βαριά κλινική πορεία. Όλοι ξέρουμε ότι ο άνθρωπος που έχει χρόνια αναπνευστική ανεπάρκεια έναν εχθρό έχει, τη γρήπη και τις ιώσεις του αναπνευστικού συστήματος. Αυτή την περίοδο οι μονάδες εντατικής θεραπείας της χώρας πρέπει να μείνουν με τη μικρότερη δυνατή επιβάρυνση, εξηγεί ο κύριος Μπεχράκης, τονίζοντας την κρισιμότητα για το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Ο Έλληνας, όταν του εξηγήσεις τι συμβαίνει, όταν κατανοήσει το πρόβλημα, είναι άριστος διαχειριστής της επίλυσης του. Έχει γίνει μέτοχος, και ακόμη περισσότερο να το βοηθήσουμε. Το μυστικό κατ' εμέ είναι να κατανοήσει ο κάθε πολίτης γιατί του ζητά η πολιτεία να κάνει αυτό το δύσκολο έργο που λέγεται κάτσε μέσα στο σπίτι σου. Ο καθηγητής πνευμονολογίας συνέστησε μάλιστα η ελληνική ιατρική κοινότητα να ενημερώνεται συνεχώς από την Κεντρική Επιτροπή των Λοιμοξιολόγων του Υπουργείου Υγείας και επεσήμανε πόσο επιβαρυντικός για την πορεία του ιού στον οργανισμό είναι ο παράγοντας του καπνίσματος.